Ξεκινάμε τη διαδρομή από Αξό, Παράγει. Θα διασχίσουμε το μονοπάτι, το παλιό μια Φλαμούρα. Θα διασχίσουμε τον ποταμό. Θα ανέβουμε προς τη Σκαροφωλιά. Θα πάμε βορειοανατολικά. Θα ακολουθώντας το παλιό μονοπάτι της Φλαμούρας. Θα ανέβουμε στη Φλαμούρα. Θα περάσουμε παράλληλα από το μοναστήρι της Χαλέπας. Θα γυρίσουμε από το Φαράγγι της Αξού πάλι. Θα κάνουμε ένα κύκλο 9 χιλιόμετρων. Είμαστε στη μέση του Παραγιού, σχεδόν, και φτάνουμε στην είσοδο για το μονοπάτι για τη Φλαμούρα. Εδώ είναι η είσοδος για το μονοπάτι. Θα πάμε προς το ποτάμι. Ξεκινάμε τώρα το μονοπάτι προς το ποτάμι. Εδώ είναι η είσοδος. Βλέπετε που ακριβώς βρισκόμαστε. Είμαστε κάτω από τον Κουτσουλάτο. Και απέναντι από τις Σκαροφωλιές.
ενισχύσουμε τώρα το ποτάμι. Είναι Μάιος, έχουν τελειώσει οι βροχές, δεν έχει πολύ νερό, οπότε μπορούμε να διασχίσουμε, πάμε στην απέναντι πλευρά. Είμαστε κάτω από τη Σκαροφωλιά. Ερχόμενοι από το ποτάμι και βρισκόμαστε κάτω από τη Σκαροφωλιά. Συνεχίζουμε από εδώ από τον Πάτη και πάμε βορειοανατολικά. Έχουμε περάσει το δέκτη με τις φωλιές, τους γήπες. Προχωράμε ανατολικά. Πάμε προς Καλαμούρα. Στα 20 μέτρα τελειώνει το μονοπάτι της παλιάς Φλαμούρας και θα πάμε προς Φαράγγι. Εδώ είναι το τέλος του μονοπάτι. Πάμε προς Φλαμούρα, νοτικό Φαράγγι. Βλέπετε υπάρχουν καλλιεργήσιμες ελιές πλέον, διότι υπάρχει δρόμος. Στα δυτικά βλέπουμε τα Λευκά Όρη και μπροστά μας είναι ο Ψιλορίτης.
ελάχιστο χιόνι φέτος, ήδη αρχές Μαΐου. Στα δεξιά μας βλέπουμε το μοναστήρι της Χαλέπας. Εμείς θα συνεχίσουμε προς νοτικό, ακολουθώντας το δρόμο προς αριστερά. Ανηφορίζοντας προς την Αξό, προς το τέλος της διαδρομής, μέσα από το Φαράγγι. Φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής. Αν σας άρεσε το βίντεο, like και subscribe.